Ο Ηρακλής προηγήθηκε με 26-20. Οι Ισπανοί έκαναν ένα 4-0. Και έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Την είχαν. Δεν την έχουν πια. 5.50 ακόμα. Στοβ. Εκείνο που χρειάζεται ο Ηρακλής τώρα είναι να πάρει προσπάθειες, να πάρει πρωτοβουλίες ο Πέρι. Αλλά κυρίως προηγουμένως πρέπει να απελευθερωθεί ο Πέρι από τα double team των Ισπανών. Αλλά έχει ρεφάρει για την αφλογιστία, ας το πούμε έτσι, του Μπέρι για λογαριασμό του Ηρακλείου Κακιούσης. 4 δευτερόλεπτα, Κουντουράκης που βλέπει το χρονόμετρο. Ακόμα 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, 24-26 υπέρ του Ηρακλή. Κακιούσης στον Περάσοβιτς. Ηρακλής που χρησιμοποιεί μια σύνθετη άμυνα, 2 men to men και 3 ζώνη. Και ο Περάσοβιτς που ισοφαρίζει σε 26-26. Ο Σούποτης βγάζει άλλη μια άμυνα από το ρεπερτόριό του, μετά το men to men, μετά το 1-4 που χρησιμοποίησε στον προηγούμενο αγώνα με την πολύ καλή άμυνα του Κακιούσης στον Περάσοβιτς. Ντόβς. Κουντουράκης χωρίς πίεση. Τιμωρεί τον Κομάς. 26-29 και λέω τιμωρεί τον Κομάς, γιατί και, και στο προηγούμενο μάτς ο Κομάς επιμένει να αφήνει έναν παίκτη του Ηρακλή, τον τέταρτο, αμαρκάριστο θεωρώντας τον ακίνδυνο. Ο Μπέρι κερδίζει το φάουλ στην κόψη του Ξεραβιού, παραλίγο να πέσει την παγίδα του επιθετικού. 26-29. Πρώτο φάουλ του Ρίβας. Ξανά. Στο τσάκ το γλίτωσε ο Μπέρι. Ο Ηρακλής έχει 8 φάουλ, οι Ταουγκρές 5, η φύλαση του Ηρακλής στην εξέδρα δεν τους επέτρεψαν πάντως να βάλουν και τα τύπανά τους στο γήπεδο. Είναι κανονισμός της FIBA άλλωστε. Μπέρι κάνει βήματα. Παραμένει το 26-29. Λάσο. Ο Ηρακλής πάντα στη 3-2, Περάσοβιτς για 3, το rebound, Μπέρι. Στοβς. Για τον Μπέρι. Μπέρι έχει αστοχή για πρώτη φορά. Έχει κάνει απλώς λίγες προσπάθειες. 4 προσπάθειες ή 3 εύστοχες. Γκριν. Το rebound του Στοβς. 4-2 ευθυδιασμός του Ηρακλή. Δόθηκε το ταμπάκι. Και αυτό το φάουλ σαφέστατα, σαφέστατα είναι αντιαθλητικό. Έτσι λοιπόν, σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του αγώνα, 3:44 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Κώστας Ταμπάκης έχει δικαίωμα για 2 βολές. Η μπάλα θα παιχθεί πλάγι από τον Ηρακλή. Θα έλεγα ότι το φάουλ αυτό σηκώνει και αποβολή, κύριε Μπούμπαλο. Όχι απλώς αντιαθλητικό. Ψύχρεμος ο Ταμπάκης, 26-30. Και ο Κομάς ψύχρεμος. Και 26-31. Πανηγύρια στις εξέδρες. Στην εξέδρα που βρίσκονται βεβαίως οι φύλαση του Ηρακλή. 26-31, ακόμα 3,5 λεπτά. Καινούργια επίθεση για τον Ηρακλή. Ταμπάκης γυρίζει και χρεώνεται με βήματα. Ο Ηρακλής πάντως διατηρεί το συν 5. Όχι πως παίζει κανένα ρόλο η διαφορά. Τι διαφορά των 5 πόντων αυτή. Με ένα καινούργιο σερί 5-0 που πέτυχε από το 26-26. Λάσο. Περάσοβιτς και φάουλ δεύτερο, όχι πρώτο από τον Κώστα Ταμπάκη. Yeah.
δέκατο φάουλ του Ηρακλή, ενώ οι Ισπανοί έχουν 6. Ο Ηρακλής πάντως που ελέγχει τα rebound έχει ένα λιγότερο. Και επιμένω στα rebound γιατί και στα δύο προηγούμενα μάτς ο Ηρακλής πήρε και στο Ιβανόφιο και εδώ 10 rebound λιγότερα, 9 τη μία φορά, 10 την άλλη. Ηρακλής έχει 6 λάθη, Ισπανοί 5. Η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Κακιούσης. Μόνος του έτσι. Α! Εδώ ήταν άτυχος ο playmaker του Ηρακλή. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι μπάλα τιμωρεί σε όλα τα αθλήματα. Ο Ηρακλής έχασε το lay-up, μια κλασική ευκαιρία. Ο Περάσοβιτς απάντησε με καλά 3 πόντων, 30-31. 30-33 από τον ψύχρεμο Μπέρι. Green. Αυτό πρέπει να αποφύγει ο Ηρακλής. Είναι βασική αρχή στα σχέδια του Σούποντιτς να αποτραπούν, να εμποδιστούν οι backdoor passes του Λάσο προς τον Kenny Green. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη πίεση πάνω στον playmaker. 32-33 σε απόσταση αναπνοής και πάλι τα Ουγγρές. Στο Σλοβένος με την κλάση του. 32-35. Μεγάλο μάτς για τις δύο ομάδες. Γκριν. Περάσοβις με τον Κακιούση. Κλέβει ο playmaker του Ηρακλή. Και προσπάθεια κυδιασμού για την ελληνική ομάδα. Στοφ. Ήρεμα φωνάζει ο Σούποντιτς. Κάνει νεύματα στους παίκτες του. Μπέρι το rebound τον Άμπατ. 32-35. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άμπατ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 34-35. Ξανά η προσπάθεια του Λάσο, η assist προς τον Άμπατ. Αυτό ήταν το 34-35. Είναι άστοχο. Ένας Ντόβ δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ο Πέρι είναι παγιδευμένος στην άμυνα της Ταουγκρές και μπορεί να ξεφύγει λίγες φορές όπως τώρα. Το κάνει μετά από πολλή ώρα. 62-54. Και φάουλ του Κουντουράκη στο Γκριν. Τρίτο του Κουντουράκη, 24ο του Ηρακλή στο μάτς. Οι Ισπανοί έχουν 8 λιγότερα. Να πιασαν άραγε το κουφο οι σκόπιμες διαμαρτυρίες του Μανέλ Κομάς ότι τάχα αδικήθηκε μέχρι τώρα. Στην 2.54 ο Γκρίνα στόχησε. Έχει 13 πόντους μέχρι τώρα, 3-4 βολές. 63-54. 5 λεπτά και 50 λεπτά πριν από το τέλος. Για να δούμε πόσο μπορεί να αντιδράσει ο Ηρακλής, που πολλές φορές εφέτος την πορεία του μέχρι εδώ απέδειξε ότι είναι φτάψυχος. Ζδόντς αμέσως, χωρίς να βλέπει, ναι! 63-57, ο μεγάλος Ντόβιτς. Αυτός ο μεγάλος παίκτης. Περάσοβιτς. Δεν προλαβαίνει ο Κακιούσης να συγκρατήσει την μπάλα. Ακόμα 5 λεπτά. Ντόβιτς κάνει όλες τις δουλειές. Μαρκάρει τον Περάσοβιτς. Κλέβει. Παίρνει rebound όπως τώρα. Οδηγεί, σκοράρει, Κακιούσης, μια βοήθεια χρειάζεται ο Ηρακλής. Τέταρτο χαμένο lay-up. Ευτυχώς, ο Μπέρι είναι εκεί. 63-59. Γρήγορα, γρήγορα ο Ηρακλής. Οι 10 πόντοι έγιναν 4. Από το 62-52 στο 63-59. Λάσο. Εδώ πια είναι θέμα καρδιάς. Άμπαντ. Κλέβει ο Κακιούσης.
Να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Φάουλ του Λάσο. Ρακλής έμεινε ζωντανός. Και time out που παίρνει τώρα επιγόντως ασμένων ο Μανέλκο μας. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Είδαμε για λίγο να τρώει την αλυσίδα του. Να τη δαγκώνει από την αγωνία ο παίκτης που δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την Ταουγκρέ στην Ευρώπη. Παίζει στο πρωτάθλημα, παίζει και στην Εθνική Αργεντινή. Ο Μαρσέλο Νικολά. 63-60. 63-60. 4,5 λεπτά ακόμα. 4-27. Άμπατ. Ραμόν Ρίβας που επέστρεψε. Έχει 4 φάουλ όμως. Και σπρώχνει. Αυτό ξέρει να κάνει, αυτό κάνει. Ο Καράς ο Κούβελας προσπαθεί, αλλά μια σαν φτερό. Απέναντί του, Ηρακλής η μπάλα, Ηρακλής. Από τα πόδια που δεν σφυρίζονται πλέον, εδώ και χρόνια. Ηρακλής που είναι πολύ ψύχρεμος. Που δεν πανικοβλήθηκε και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν βρέθηκε 10 πόντους πίσω, πριν από 2 λεπτά. 3.50 ακόμα. Στο Airball. Έχει 4 στα 8 τρίποντα ο Σλοβένος. Λάσο. Άμπαντ, rebound του Μπέρι. Αγκαλιάζει την μπάλα. Ακόμα 3.5 λεπτά. Ένα μάτς με αγωνία, αντάξιο ασφαλώς. Της σημασίας του αλλά και του πόντου του καημού των δύο ομάδων να προκριθούν στο τελικό. Αλλά μια από αυτές θα το καταφέρει. Σε αυτή την άμυνα ζώνησε τα Ουγγρές για να σταματήσει τον Μπέρι και τα καταφέρνει. Λάσο. Περάσοβιτς, rebound από τον Κροάτη. Στιγμιαία λάθη που κοστίζουν στον Ηρακλή. Τα 4 χαμένα lay-up. Μερικά χαμένα rebound. Για την ιστορία τα rebound τώρα είναι 33-28. Ούτως ή άλλως το μάτς θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Όποιος και να το κερδίσει. Άμπα για 3 δεν είναι καλό σουτέρ. Κουντουράκι στο rebound. 2,5 λεπτά ακόμα. Ο Ηρακλής βρίσκεται 3 πόντους πίσω. Απέναντι στη ζώνη. Η πάσα, καλή πάσα του Στόφ για τον Κούβελα. Rebound, Κουντουράκης. Μπέρι, μα είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να χαθεί αυτό το rebound. Πέρασε από τα χέρια τριών παικτών του Ηρακλή μπάλα και τελικά κατέληξε στους Ισπανούς. Ένα 50 ακόμα. 63-60. Περάσοβιτς. Επαναλαμβάνω η μπάλα τιμωρή. Δυστυχώς. 65-60. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Ο Ηρακλής με τον Στόφ. Γυρίζει μόνος του. Ναι. 65-62. Από το μεγάλο Σλοβένο που φτάνει στους 20 πόντους και έχει 5 rebound και 3 assist και μόνο ένα λάθος. Λάσο περνάει στον Περάσοβιτς αλλά ο Στόφτς είναι εκεί, είναι και εκεί. Κλέβει! Κλέβει ο Γιούρι Στόφτς. Κακιούσης. Καταπληκτική πάσα του Σλοβένου για τον Μπέρι. 65-64.